Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα της Λίτσας. Σήμερα θα κάνουμε έναν χαλβά με σιμιγδάλι, λίγο πειραγμένο. Θα τον κάνουμε με πορτοκάλι και σοκολάτα. Τέλειος συνδυασμός τα δύο αυτά. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα γνωστά. 1, 2, 3, 4. Το ένα είναι μισή κούπα λάδι, εδώ έβαλα ραβοσιτέλαιο και το γέμισα με βούτυρο. Οι δύο κούπες είναι το σιμιγδάλι. Μία κούπα χοντρό, μία κούπα ψηλό. Οι τρεις κούπες είναι η ζάχαρη. Και οι τέσσερις κούπες είναι εδώ. Έχω βάλει τρεις κούπες νερό και η τέταρτη ήταν χυμό από πορτοκάλι. Έβαλα μέσα και τις φλούδες από τα πορτοκάλια. Θα βάλω και ένα ξυλάκι κανέλα μετά και θα το αφήσω μέχρι να πάρει βράση. Εδώ έχω λίγο καρυδάκι που θα βάλω μέσα στο σιμιγδάλι μου και λίγο πορτοκάλι ξύσμα για να τρίψουμε από πάνω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ρίξουμε και τη ζάχαρη μέσα, να λιώσει και αυτή καλά. Ρίξαμε το σιμιγδάλι μας. Έχουμε ανάψει και το μάτι εκεί για το σιρόπι. Και θα αρχίσουμε να το δουλεύουμε με ξύλινη κουτάλα, πάντα. Όσο δουλεύουμε εμείς το χαλβά μας, το σιμιδάλι, να καβουρδιστεί, αν θέλετε, του δίνετε ό,τι χρώμα θέλετε. Θέλετε να είναι ανοιχτόχρωμο όπως είναι τώρα, θέλετε λίγο πιο σκούρο, ανάλογα πως το θέλετε θα το καβουρδίσετε κιόλα. Σε αυτή τη φάση θα ρίξω και το καρυδάκι μέσα. Ορίστε. Βγάζουμε τις φλούδες από μέσα. Έχει βράσει το σιρόπι μας. Τώρα. Επειδή αυτή τη στιγμή είναι και τα δύο ζεστά, για να μην μας πιτσιλίσουνε, θα ρίξουμε το σιρόπι λίγο-λίγο. Τώρα αρχίζουμε και να κατέβουμε μέχρι να μας δέσει ο χαλβάς. Έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά. Δουλεύουμε. Ανακατώνουμε μέχρι να αρχίσει να ξεκολλάει από τα τυχώματα και να βλέπουμε τον πάτο της κατσαρόλας. Ήδη ο πάτος που αρχίζει και φαίνεται μια χαρά. Έτοιμος ο χαλβάς μας, παιδιά. Τώρα έχουμε την άλλη τη συνέχεια με τη σοκολάτα.
Θα περιμένουμε λίγο να φουσκώσει και μετά. Έχω βάλει και τη σοκολάτα να τελειώσω σε μπεν μαρί και να συνεχίσουμε. Έβαλα μια στρώση χαλβά και από πάνω έριξα σοκολάτα. Το ίδιο θα κάνω και στη συνέχεια. Είναι έτοιμος. Θα τον σκεπάσω, θα τον αφήσω ένα τεταρτάκι λίγο και θα το ξεφορμάρω. Ο χαλβάς μας είναι έτοιμος. Δεν θα τον κόψω ακόμα. Θα τον αφήσω για αύριο. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε like στην κουζίνα μας, εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Και μια κοινοποίηση να μας μάθουν και οι φίλοι σας. Χαλβάς λοιπόν με σιμιγδάλι, σοκολάτα και πορτοκάλι και καριδάκι.